σπόντρα, ενοχλημένος με την προσέγγιση Αναστασιάδης σε σχέση με την επανέναρξη του διαλόγου, εμφανίστηκε ο άντρος Κυπριανού. Είναι προφανές ότι ο κύριος Αναστασιάδης διαφωνεί με το πλαίσιο το οποίο έχει χαράξει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και αυτόν, επαναλαμβάνω, μας ανησυχεί πάρα πολύ. Ο κύριος Αναστασιάδης διέγραψε έναν άλλον πλαίσιο, στη βάση του οποίου θέλει να κινηθεί. Κινούμε στις παραμέτρους που πρέπει και με όσα διαμορφώνονται με βάση και τα τελευταία γεγονότα και ιδιαίτερα τις αξιώσεις ή τις προτάξεις της τουρκοκυπριακής πλευράς. Και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας κοινωνικού χαρακτήρα συνάντησης με τον Μουσταφά Κιντζή στο εγγύς μέλλον. Έναν είναι μια συνάντηση που δεν θα άπτεται ουσίας και άλλον είναι μια συνάντηση που θα ανοιχνεύει το έδαφος. Επιτέλους, τι είναι αυτό που επιδιώκουν με βάση και τα όσα δηλώνουν. Επιστρέφοντας από τη Βουλή στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος συνέστησε ψυχραιμία και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή και ανοχή σε όσα παράδεκτα ακούονται. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλω να χειριστούμε, χωρίς να παραλείπουμε βεβαίως, να πράττουμε εκείνο που επιβάλλεται μέσα από τη διπλωματική νόσο. Τη ρίση ο καθένας θα κριθεί από το έργο του, προτάσσουν την ίδια ώρα αρχηγοί του ενδιάμεσου χορού. Με πολιτική ευθύνη θα κρίνουμε αυτές τις εξαγγελίες όχι στο διακηρυκτικό μέρος, αλλά στο μέρος της υλοποίησης και αν και εφόσον αυτές θα εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού. Έχουμε εκφράσει την διάθεση μας να στηρίξουμε αυτή την θέση αρχών απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Αβεροφνοφή του Νικόλας Παπαδόπουλος και λοιποί πολιτικοί αρχηγοί δεν προέβησαν σε δηλώσεις εξερχόμενοι της Βουλής.